ενδιαφέρον πλέον να μπούμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος, αλλά και με την γενικότερη πολιτική σκηνή. Θα φιλοξενήσουμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Στερεάς και βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και στο κεντρικό δελτίο. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Με την παρουσία σας βεβαίως στην πόλη της Λαμίας από το πρωί και πριν από λίγη ώρα που παρουσιάσατε τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους για την Φθιώδα. Ενώ το πρωί προηγήθηκαν επισκέψεις στο Νοσοκομείο Λαμίας και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο από το τελευταίο, Γιώργο. Νομίζω στα δούμε λίγο ανάποδα χρονικά και έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Αποστόλου με τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους. Το μήνυμα που βγαίνει, κύριε Αποστόλου, στον δρόμο για τις κάλπες. Ανακοινώσαμε σήμερα τον βασικό κορμό του ψηφοδελτίου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, έχοντας ως βασικό στοιχείο την ανάγκη να υπηρετήσουμε την τοπική κοινωνία μέσα από ανθρώπους οι οποίοι και γνωρίζουν και έχουν βιώσει και θα έλεγα έτσι σηματοδοτούν αυτό που λέμε την τοπική κοινωνία μέσα από τις μέχρι σήμερα λειτουργία τους, αλλά και βέβαια μέσα από τις δυνατότητες που έχουν ιδιαίτερα στο επιχειρησιακό κομμάτι που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την περιφέρεια αύριο μεθαύριο. Για να μπορέσετε να σχεδιάσετε για να στο μπορέσουμε μέλλον. Να σχεδιάσουμε το μέλλον. Από αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την σύνθεση του ψηφοδελτίου, ξεκινώντας από τον επικεφαλής, τον Δημήτριο Τιμπλαλέξη και βεβαίως τους υπόλοιπους που θα στελεχώνουν το ψηφοδελτίο. Έχουμε μια ευκαιρία, επιτρέψτε μας και εμάς έτσι να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μέχρι να λήξει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, να κάνουμε αυτές τις κινήσεις που ουσιαστικά θα ανταποκριθούμε, βεβαίως, θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει ένας τέτοιος προεκλογικός αγώνας. Θα το χαρακτηρίζαμε ανταγωνιστικό ή νικηφόρο το ψηφοδέλτιο τώρα, κύριε Αποστόλου? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε για να είναι νικηφόρο πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Και ανταγωνιστικότητα σημαίνει να αντιπαρατεθούμε με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια και μέσα από ένα προεκλογικό αγώνα ο οποίος θα είναι καθαρός και κυρίως θα είναι ξάστερος που λέμε. Και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι σε αυτή την αντιπαράθεση, παράλληλα με την αντιπαράθεση των επικεφαλής, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί και να φέρουμε το αποτέλεσμα της νίκης που είναι η κύρια έτσι επιθυμία μας. Όσον αφορά τις πρωινές, έτσι μια σύνοψη στις δύο επισκέψεις που κάνατε και ακούσατε τα προβλήματα σε δύο βασικούς κορμούς, το χώρο της υγείας και τα αγροτικά, τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Αποστόλου. Ακριβώς όπως είπατε, επισκεφθήκαμε δύο βασικούς κορμούς που κυρίως είναι κορμοί που θα έλεγα ότι αφορούν την κοινωνία γενικότερα. Ο ένας ήταν ο τομέας υγείας, όπου πραγματικά πήγαμε στο νοσοκομείο και εκεί συζητήσαμε με τη διοίκηση και με τους εργαζόμενους. Όντως διαπιστώσαμε ότι οι εργαζόμενοι προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο που έχει το νοσοκομείο της Λαμίας, ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εκ των πραγμάτων πέραν της πρωτοβάθμιας φροντίδας πρέπει να δίνει και δευτεροβάθμια φροντίδα, να μπορεί δηλαδή τους ασθενείς να τους κρατάει οι μέρες που έχουν ανάγκη για θεραπεία και όχι να έχουμε συνεχώς μετακομίσεις στην Αθήνα. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε και μελλοντικά αυτά. Αλλά και εκείνο που πραγματικά υπάρχει ανάγκη σήμερα να αντιμετωπιστεί είναι η έλλειψη προσωπικού. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, υπάρχουν πάρα πολλά κενά και αντί λοιπόν να εφαρμοστεί αυτό το ελάχιστο σε πέντε αποχωρήσεις να έχουμε μια πρόσληψη, δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία με αποτέλεσμα να εμφανίζει πολλές ελλείψεις και κυρίως να βρίσκονται διαρκώς οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο στην απειλή της διαθεσιμότητας. Ήδη αυτές τις ημέρες ανακοινώθηκε η διαθεσιμότητα 20, είναι κυρίως οδηγοί των ασθενοφόρων, φύλακες και μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Και επειδή η διαθεσιμότητα σήμερα εκ των πραγμάτων έχει μπροστά της μία υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση για 12.500 απολύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει να προσφέρουμε τουλάχιστον στους εργαζόμενους μια ελάχιστη υπόσχεση. Και η υπόσχεσή μας είναι συγκεκριμένη.
οι ανάγκες απαιτούν την επαναπρόσληψη αυτών των ανθρώπων όταν από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω αυτή την ώρα, θα έρθουμε στη διακυβέρνηση της χώρας. Μα ακόμη κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει, κι αν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση έρθει στη χώρα, από την ώρα που εμείς ως περιφέρεια θα ασκούμε διοίκηση, έχουμε πει ότι θεσμικά θα παρεμβαίνουμε και σε τέτοιο είδους ζητήματα, γιατί θεωρούμε ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να είναι ο εκτελεστής, εντολοδόχος αποφάσεων που έρχονται από την κεντρική διοίκηση, αλλά αυτά που αφορούν τη δική του λειτουργία, τη δική του προσφορά στην τοπική κοινωνία, να τα υπερασπίζεται με όλους τους τρόπους. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε από τώρα και γενικά ως θεσμική λειτουργία, εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε πάντα δίπλα στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο με απλές ανακοινώσεις και συμπαραστάσεις, αλλά και με έμπρακτες, θα έλεγα, συμμετοχές σε οποιοδήποτε αγώνα για την επιβίωσή τους, για την προκοπή της περιφέρειας γίνεται. Ακολούθησε και η συνάντηση βέβαια στον τομέα σας με τους αγρότες, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Εκεί μάλλον ήταν γνώριμα τα νερά. Ακριβώς. Το δεύτερο κομμάτι που είδαμε, που και αυτό αφορά την τοπική κοινωνία, είναι ότι πιστεύουμε ότι η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει απασχόληση, να αποτελέσει, θα έλεγα, το εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και κυρίως έτσι ιδιαίτερα της επέθρου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για την περιφέρεια, αποτελεί ο αγροτικός χώρος. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι βρεθήκαμε μπροστά σε μια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία κάνει μια προσπάθεια να μπορέσει να εξυγιανθεί το χαρτοφυλάκιό της και ταυτόχρονα να λειτουργήσει με βάση καινούρια δεδομένα. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν, μας έγινε μια αναλυτική ενημέρωση. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα είμαστε συμπαραστάτες, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Φθιώτιδας έχει μια ιστορία προσφοράς στον αγροτικό χώρο και κυρίως έχει μια έτσι εμπειρία και ουσιαστικά μια δραστηριότητα σήμερα που αποτελεί από τις κορυφαίες, θα έλεγα, από πλευράς έτσι αναγκαιότητα στη χώρα μας, και είναι η ζωική παραγωγή, είναι κυρίως το γαλακτοκομικό κομμάτι, διότι έχει μια μονάδα που πραγματικά καλύπτει τις ανάγκες σε αγελαδινό γάλα και ταυτόχρονα στην περιφέρεια, κύριε Αποστόλη. Ακριβώς. Μπορούσε δηλαδή να είναι η σημαία της περιφέρειας πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Θα τη στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι η κτηνοτροφία είναι ένα κομμάτι που η περιφέρειά μας μπορεί να το στηρίξει και μπορεί να βοηθήσει. Να δούμε λίγο όμως το πλέγμα των περιφερειακών εκλογών τώρα, γιατί έχετε προσδώσει και να τα κλείνουμε ένα τα θέματα, κύριε Αποστόλου, και ως κόμμα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η προσδοκία που μπορεί να βγαίνει και το ένστικτο που έχετε αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια των εκλογών, τι λέει, τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο? Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τον κόσμο και η καθημερινότητα είναι αυτή που οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για τα προβλήματα της περιφέρειας, είτε αφορούν έργα υποδομών, είτε αφορούν γενικότερα έτσι την δραστηριότητα της περιφέρειας και μέσα στις αρμοδιότητες που έχουμε ως περιφέρεια, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν έχει οδηγηθεί η κοινωνία και η τοπική πλέον να ενδιαφέρεται, γιατί αυτό τον απασχολεί, η καθημερινότητά του, αυτό είναι το κύριο πρόβλημά του, στην οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε να προσεγγίζει τα ζητήματα με το τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων η αναμέτρηση μετατρέπεται κυρίως πολιτική, έτσι δείχνουν τα πράγματα, και αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια διαδικασία εκλογική ο πολίτης θα βρεθεί μετά από 2,5-3 χρόνια εξαντλητικών πολιτικών σε βάρος του να μπει στη κάλπη και να αποφασίσει ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και σε περιφερειακό επίπεδο που εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτές τις πολιτικές για να τους στηρίξει. Πέραν αυτού, εμείς έχουμε υπόψη μας ότι επειδή με την όλη μας λειτουργία φέρνουμε κάτι το καινούργιο, και όταν εννοώ καινούργιο δεν εννοώ έτσι νεοηλικιακά, εννοώ ένα νέο, θα έλεγα, πλαίσιο στη λειτουργία της περιφέρειας από την πολιτική μέχρι τη θεσμική της συγκρότηση.
Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο θα ανταμώσουμε με τους πολίτες, οι οποίοι επιτέλους δεν θα πλησιάσουν την κάλπη ούτε μέσα από λειτουργίες παλαιοκομματικές, ούτε μέσα από λειτουργίες προσώπων που μπορούν να σηματοδοτούν αυτό που λέμε ένα κατεστημένο στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και πιστεύω ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε αυτό το άλλο, αυτό το διαφορετικό, αυτό το καινούριο. Κύριε Αποστόλου, πρέπει να σας κάνω και κάποια έτσι επικίνδυνη ερώτηση σε αυτή τη διαδικασία. Και δυστυχώς μπορεί να χρειαστεί να αντιπαρατεθείτε κιόλας σε ό,τι αφορά το επίπεδο των θέσεων. Με την οικογενειοκρατία, η οποία βλέπετε ότι θέλετε δεν θέλετε έρχεστε αντιμέτωπος στο πολιτικό σκηνικό. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη, είτε ανήκει σε μια οικογένεια πολιτική είτε δεν ανήκει, να ασχοληθεί με τα κοινά. Αλλά ξέρετε, όταν αυτό όμως ουσιαστικά γίνεται εργαλείο για την ανάδειξη προσώπων και ιδιαίτερα σε χώρους με τους οποίους δεν έχουν καμία σχέση, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αντιπάλους μου, αλλά πιστέψτε μας ότι ασχολούμαστε 25 χρόνια, 30 χρόνια, εγώ έχω μια διαρκή παρουσία στην περιφέρεια, στα προβλήματά της, τρέχοντας, και θα έλεγα ότι η ενασχόλησή μου αυτή μου δίνει το δικαίωμα να μπορέσω έτσι να υπηρετήσω την περιφέρεια από έναν άλλο θεσμικό ρόλο. Από αυτή την άποψη, σιγά μην λοιπόν, απολογηθείτε κιόλας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, γι' αυτό με βλέπετε ότι θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτού του είδους τα ζητήματα και επιτέλους και στην πολιτική ζωή της χώρας αρκετά έχουμε κουραστεί με κληρονομικές διαδοχές. Και το αντιλαμβάνεστε, το έχουμε βιώσει στην κεντρική πολιτική σκηνή, μην το μεταφέρουμε πλέον και στις τοπικές κοινωνίες. Μα βλέπουμε ότι το μεταφέρουν όμως. Και επειδή βλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό είναι επικίνδυνο κεντρικά, έτσι, τουλάχιστον έτσι όπως προκύπτει από τις πολιτικές εξελίξεις, μάλλον μεταφέρεται αυτόματα στην αυτοδιοίκηση. Αν αυτό μεταφέρεται, είναι λάθος και πραγματικά σας το λέω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα πέσει, θα έλεγα, θύμα ο πολίτης της στερεάς Ελλάδος τέτοιων συμπεριφερών και πολιτικών. Μπορεί να είναι όμως γέφυρα και για την κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, από την ώρα που ο καθένας που διεκδικεί μια θέση στην τοπική σκηνή, κανείς δεν μπορεί να του στερήσει τη δυνατότητα για την κεντρική πολιτική σκηνή πλην του ίδιου του πολίτη, ο οποίος θα πάει αύριο στην κάλπη. Κύριε Αποστόλου, ο πολίτης, και ειδικότερα ο πολίτης της στερεάς Ελλάδας, γιατί με αυτό μιλάτε τώρα τελευταία, τσιμπάει με τα περί βγήκαμε στις αγορές, θα πουλάμε καλύτερα, γυρνάει το κλίμα, η Ευρώπη αλλάζει, μας δέχονται με καλύτερο μάτι, τσιμπάει. Να σας πω, επικοινωνιακά θα επιχειρηθεί αυτό το πράγμα. Θα επιχειρηθεί και το βλέπετε τόσες μέρες. Μην ξεχνάτε ότι η περίπτωση του Μπαλτάκου ήταν αυτή η οποία... Θα σας ρωτήσω και έτσι, στη συνέχεια για τον Μπαλτάκο, πάμε στα οικονομικά τώρα. Την επόμενη μέρα ουσιαστικά έτσι οδήγησε την κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ακόμη για να μπει στις διεθνείς αγορές η Ελλάδα. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί η κρίση ούτε κατ' ελάχιστον. Δεν μπορεί όταν η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο έχοντας δημόσιο χρέος το 120% του ΑΕΠ και σήμερα να πάμε στις αγορές όταν το χρέος είναι 180% του ΑΕΠ. Δεν θα έβαζαν φρένο οι αγορές όμως, ακόμα και αν πρόκειτο για επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης, κύριε Αποστόλου, λοιπόν, και να τις έλεγαν stop, γιατί δεν χωράς ακόμα στις αγορές. Οι αγορές οποιαδήποτε στιγμή σε δέχονται. Από εκεί και πέρα είναι πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες και ποια είναι τα επιτόκια και πώς. Το ζήτημα στην προκειμένη και αν περίπτωση. Αν οι αγορές είναι... δεν είναι μιλημένες. Το ζήτημα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι το εξής. Ότι εγώ σας παίρνω το πολύ απλό. Ότι κάνουμε μία δοκιμή για να μπούμε. Κάνουμε μία δοκιμή. Προσέξτε να δείτε τώρα το τι γίνεται με αυτή τη δοκιμή. Ουσιαστικά, ζητώντας να μπεις στις αγορές,
απεμπολής αυτό που εμείς θεωρούμε κυρίαρχο. Ότι για να γίνει βιώσιμο το χρέος πρέπει να διαγραφεί ένα μέρος του και πρέπει ταυτόχρονα να μπει ένα μορατόριουμ που ουσιαστικά θα μας δώσει μια ανάσα 2-3-4 χρόνια όσα χρειάζεται για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Αυτό το απεμπολούμε. Και καθόμαστε και λέμε σήμερα εμείς ερχόμαστε στις αγορές και ξεκινάμε. Δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή την ώρα η χώρα μας μέσα από τον μηχανισμό στήριξης, με τον οποίο διαφωνούμε εμείς. Γιατί αυτός ο μηχανισμός στήριξης μας έχει βάλει τα μνημόνια, μας έχει βάλει όλες αυτές, αλλά εκεί έχει ένα επιτόκιο της τάξης του 2%. Αντιλαμβάνεστε τώρα εμείς, αν μπούμε σε μια διαδικασία ενός επιτοκίου το οποίο θα είναι της τάξης του 5% και. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Πόσο μάλλον όταν δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Άρα λοιπόν, μήπως είναι μια επικοινωνιακή έτσι, καταιγίδα που στοχεύει στις ερχόμενες εκλογές. Προεκλογική είναι σίγουρα πάντως. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε λίγο αργότερα. Προεκλογική είναι ακριβώς. Σίγουρα πάντως. Ακριβώς. Θέλουν δεν θέλουν. Αυτό λοιπόν, μήπως μας οδηγήσει σε καινούργιες καταστάσεις. Πιο δύσκολες. Εγώ ρωτάω το εξής που σας το ρώτησα αρχικά και δεν μου το απαντήσατε. Ο πολίτης τσιμπάει σε αυτά. Μιλώντας έξω με τους πολίτες, εσείς, κατά τη διάρκεια του προεκλογικού σας αγώνα, σας λένε, εντάξει τώρα κύριε Αποστόλου, τι μας λέτε εδώ, η κυβέρνηση είπε, βγήκαμε στις αγορές. Να σας πω, σίγουρα δεν απασχολεί τον πολίτη, το βλέπουμε γιατί η καθημερινότητά του είναι τόσο σκληρή που δεν προσεγγίζει αυτό το είδος τα ζητήματα. Αλλά επειδή σας είπα, βλέπω ένα οριμαχδό επικοινωνιακό που θέλει να δημιουργήσει μια κατάσταση εφορίας θα έλεγα. Βάλτε ταυτόχρονα και αυτό που γίνεται με το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα, όπου μέχρι τώρα το πόσος κόσμος έχει αισθανθεί ότι τον κοροϊδεύουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Όλο αυτό όμως είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα που έχει συγκεκριμένη στόχευση τις εκλογές. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο λαός να επηρεαστεί από τέτοιου είδους τερτύπια. Να το δούμε. Να δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ακριβώς. Διότι όλα θα φανούν πολύ σωστά, όπως είπε και ο Γιάννης, με το τι θα γίνει όταν θα μπει κάποιος μέσα στο παραβάν. Έτσι. Και το τι θα θυμάται εκείνη την περίοδο. Έτσι ακριβώς. Γιατί εκεί ξεχνιόνται, κύριε Αποστόλου. Συμφωνώ μαζί σας με τη λογική ότι πολλές φορές συμβαίνουν και αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο λαός, ο Κρητής λαός είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει, αλάνθαστο το κριτήριο και το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να... Απλά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα από την αρχή, ότι εκ των πραγμάτων οι περιφερειακές εκλογές δίνουν μία δυναμική, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ψηφοφόροι. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε μία δυναμική στην πρώτη Κυριακή που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα την επόμενη Κυριακή τέτοιο που για μας αυτός είναι ο στόχος. Η κυβέρνηση πλέον να εγκαταλείψει την θητεία της. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα υπόλοιπα, όπως είπαμε και προηγούμενα, επικοινωνιακά είναι και όταν διαχειρίζεσαι την οικονομική, την πολιτική ζωή της χώρας με επικοινωνιακά κριτήρια, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ χειρότερα. Άρα λέτε κύριε Αποστόλου ότι χρησιμοποιείτε εντός εισαγωγικών εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές για να τους οδηγήσετε στις βουλευτικές. Σας είπα ιδιαίτερα περιφερειακές εκλογές, οι οποίες είναι απευθύνονται σε ένα μαζικό χώρο. Και εξηγήσαμε στην κουβέντα μας ότι το πολιτικό, η πολιτική προσέγγιση είναι κυρίαρχη σε αυτή την, στον ίδιο τον πολίτη. Και ταυτόχρονα βεβαίως οι ευρωεκλογές θα είναι αυτές που θα στείλουν αυτό το μήνυμα. Και αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Εκεί θα κριθούν πλέον τα πράγματα. Εκτός και αν βγουν μια κυβέρνηση και εκτός και αν βγουν και άλλα βίντεο σαν για αυτά του κύριου Μπαλτάκου. Ναι, συμπληρώνω και θα κουβεντιάσουμε και αυτό. Μια κυβέρνηση η οποία μέσα από μια εκλογική αναμέτρηση δεν έχει πλέον τη δεδηλωμένη, δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία, πόσο μάλλον όταν διακυβεύονται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα σαν και αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα στη χώρα. Κίνδυνος υπάρχει να πάμε σε τριπλές εκλογές, όπως λένε κάποιοι, αν βγουν και άλλα περίεργα βιντεάκια σαν και αυτό του κύριου Μπαλτάκου. Ναι, δεν νομίζω πως υπάρχουν τα περιθώρια και ύστερα αντιλαμβάνονται ότι
αυτή τη στιγμή σε μια εκλογική αναμέτρηση, τότε πραγματικά θα γίνει αυτό που είπαμε προηγούμενα και μέσα από τις εθνικές εκλογές. Άρα δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει. Έχει δείξει αντοχές όμως η κυβέρνηση αυτή, κύριε Αποστόλου, με μνημόνια, με την αντιπολίτευση τη δική σας, με τα βίντεο που λέει ο Γιώργος, έδειξε ανοχές μεγάλες και αντοχές. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας και αυτές οι αντοχές μπορώ να σας πω ότι και από τη δική μας πλευρά έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και εγώ για να είμαι έτσι καθαρός. Αυτό που πάντα φωνάζω στο δικό μας το χώρο είναι ότι επιτέλους δεν πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πορεία ανάληψης εξουσίας της χώρας. Ο χώρος ο δικός μας έχει διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτές να γίνονται σημαία του αγώνα που κάνουμε. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, συζητάμε, βγάζουμε αποφάσεις μέσα από έτσι, βασανιστικές διαδικασίες δημοκρατικές, όμως αυτές θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους, γιατί αυτό θέλει ο ελληνικός λαός και αυτό θα είναι το οποίο θα μας δώσει και τη δυνατότητα. Υπάρχουν αποκλίνουσες συμπεριφορές, δηλαδή, κύριε Αποστόλου. Αυτό το πράγμα το ξέρετε κι εσείς και το βλέπετε. Έχει συμβεί πολλές φορές, οι οποίες ουσιαστικά ματώνουν αυτή την πορεία. Για την γλωσσία έτσι. Μιλάτε πολλές Ακριβώς, ματώνουν αυτή την πορεία. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο καθαροί και κυρίως συνεπείς σε αυτά που αποφασίζουμε. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. 7 days, free.